Ο Μανώλης Βουράκης είναι από τους λίγους αυτοδημιούργητους επιχειρηματίες που έζησαν όλη τη διαδρομή από τους πρόποδες μέχρι την κορυφή του βουνού της επιτυχίας και παραμένουν ακόμα εκεί χάρη στο ταλέντο και το ήθος τους. Η σκληρή δουλειά, το δημιούργημά του Immoviac και ένας μεγάλος έρωτας είναι μόνο μερικές από τις πινελιές που συνθέτουν το έργο της ζωής του. Γεννημένος στις 5 Αυγούστου του 1939 στην ανώσκελη Κισάμου, είναι ο μικρότερος από τα άλλα δυο του αδέρφια, τον Κώστα και την Ιωάννα. Μεγαλώνοντας φτωχικά υπό την προστασία των γονιών του, Μανώλη και Γεωργίας, και υπό τη σκιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου, σε ηλικία 9 ετών μετακομίσει στα Χανιά μαζί με την οικογένειά του. Με λίγα χρήματα που βγάζει ο πατέρας του ως οδηγός φορτηγού και αργότερα ως ψαράς, στεγάζονται σε ένα σπίτι που χτίζεται σιγά σιγά στη συνοικία των Χανίων Παχιανά. Τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο της Νέας Χώρας, οι γονείς του τον σπρώχνουν να φοιτήσει στην ερατική σχολή στο ακροτήρι Χανίων. Δύσκολα χρόνια για αυτόν, καθώς η εκκλησιαστική ζωή δεν του τέριαζε και το αποκορύφωμα ήρθε στην τρίτη τάξη γυμνασίου, όταν αποβλήθηκε από τη σχολή και ακολούθως από όλα τα γυμνάσια της Κρήτης. Ψάχνοντας γυμνάσιο να φοιτήσει και με πολλά παρακάλια, γίνεται δεκτός στο δεύτερο γυμνάσιο Χανίων, από που και τελικά αποφυτά επιτυχώς. Όσο διαρκεί η φοίτησή του στο γυμνάσιο, τις Κυριακές εργάζεται πουλώντας κουλούρια έξω από τις εκκλησίες, ενώ τα καλοκαίρια πουλάει βραστά καλαμπόκια στις παραλίες. Άλλες εργασίες του είναι λιγότερο συνηθισμένες, όπως αυτή κατά την οποία αποτελούσε τον έμπιστο μεταφορέα πολλών πλουσίων επιχειρηματιών των Χανίων, κάνοντας για λογαριασμό τους διάφορα προσωπικά θελήματα που απαιτούσαν απόλυτη χεμήθεια, ή αυτή του εμπόρου αγαθών σε συνεργασία με τον τωρινό μεγαλοξενοδόχο Χαράλαμπο Γιαννούλη. Από τότε φαινόταν ότι ο Μανώλης Βουράκης είχε επιχειρηματικές τάσεις. Τελειώνοντας το εξατάξιο γυμνάσιο, αποκτά πτυχίο τεχνικού φοιτώντας δωρεάν στην Τεχνική Σχολή της Βασίλισσας στη Λέρο, εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία με ειδικότητα μηχανικού αεροσκαφών τζετ και το Σεπτέμβριο του 1962 αποφασίζει να μεταναστεύσει στον Καναδά. Όντας μόλις 23 ετών και έχοντας 100 δολάρια στην τσέπη, χωρίς τον απαραίτητο ρουχισμό για το βαρύ χειμώνα του Καναδά ή γνωστούς να τον φιλοξενήσουν, πιάνει δουλειά και πηγαίνει σε σχολείο για να βελτιώσει τα αγγλικά του. Δουλεύοντας σκληρά και κυνηγώντας ευκαιρίες, δίνει κρατικές εξετάσεις για πτυχιούχος ηλεκτρολόγος. Πολλές και κερδοφόρες εργασίες υψώθηκαν στον δρόμο του χάρη σε αυτό το πτυχίο. Αργότερα αλλάζει καριέρα, ασχολείται με αγοραπολισίες και γίνεται ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων και εστιατορίου. Τα χρόνια περνούν και σε ηλικία 28 ετών αποφασίζει να γυρίσει προσωρινά στα Χανιά για να δει τους γονείς του και να βρει σύζυγο. Υπό την επίβλεψη του πατέρα του αγοράζει διάφορα ακίνητα, τα οποία υπάρχουν και σήμερα ως πολυκατοικίες ή μαγαζιά. Άπραγος επιστρέφει στον Καναδά για να ξαναγυρίσει μετά από 3 χρόνια, στα 31 του, και να παντρευτεί την Ειρήνη Σημαντηράκη, μια γυναίκα που τον μαγνήτησε με την ομορφιά και την προσωπικότητά της, ενάντια σε ό,τι προτιμούσε ο πατέρας του που προσπαθούσε να του προξενέψει κάποια με μεγάλη πρίκα. Η Ειρήνη συνοδεύει τον Μανώλη στον Καναδά και ένα χρόνο μετά, το 1971, αποκτούν ένα γιο, τον Μανώλη. Το 1972, η οικογένεια μετρά ένα ακόμη μέλος, τη Γεωργία. Η ζωή στον Καναδά ήταν δύσκολη, αλλά όλα μπήκαν σε ένα δρόμο. Ενώ ο σύζυγος του Μανώλη, η Ειρήνη, μεγάλωνε τα δυο τους παιδιά, εκείνος ασχολιόταν με τις επιχειρήσεις του και με άλλες κοινωνικές δραστηριότητες. 4 χρόνια μετά, το 1976, ο Μανώλης με την οικογένειά του επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα, έχοντας ξεκινήσει την απολύτη περιουσία που είχε κάνει στον Καναδά. Ιδρύει φανοπείο και δαφείο αυτοκινήτων με μηχανήματα που αγοράζει από τη Γερμανία, αλλά ταυτόχρονα αναζητά και μια πρωτότυπη επένδυση για να διαθέσει το κεφάλαιο που είχε στην άκρη. Η επιχειρηματική ιδέα δεν άργησε να έρθει. Σε κανένα σημείο της Κρήτης δεν υπήρχε εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου, στοιχείο απαραίτητο για ιατρικούς αλλά και βιομηχανικούς σκοπούς. Τον Απρίλιο του 1977 ιδρύει μια εταιρεία παραγωγής και εμφιάλωσης ασετιλίνης και 4 χρόνια αργότερα την εμπλουτίζει με παραγωγή και εμφιάλωση ιατρικού και βιομηχανικού οξυγόνου. Το όνομά της Moviac, Μονοπωλιακά Βιομηχανικά Αέρια Κρήτης, το οποίο αργότερα άλλαξε σε Μονάδα Βιομηχανικών Ιατρικών Αέριων Κρήτης. Σημαντική συνεργασία της Moviac ήταν αυτή με τη Linde Ελλάς, έναν κολοσσό στην εμπορία αερίων. Η συνεργασία των δύο εταιριών καρποφορεί έως και σήμερα.
Το 1986 ξεκινάει η εφαρμογή της νομοθεσίας που ορίζει ότι όλα τα εμπορικά καταστήματα προκειμένου να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας πρέπει να διαθέτουν εξοπλισμό πυρασφάλειας. Ο Μανώλης Βουράκης δεν χάνει χρόνο. Κινεί τα νήματα και επικοινωνεί με προμηθευτές πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Αθήνα με σκοπό την εμπορία, τον επανέλεγχο και την υδραυλική δοκιμή του εν λόγω εξοπλισμού στην Κρήτη. Το 2001 η Moviac επεκτείνεται και στο εμπόριο ιατρικών συσκευών μηχανημάτων Home Care. Η Moviac, υπηρετώντας πλέον τρεις τομείς, αυτών του πυροσβεστικού εξοπλισμού, των ιατρικών βιομηχανικών αερίων και του ιατρικού εξοπλισμού, εξάγει πλέον σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως, στελεχώνεται από προσωπικό άνω των 100 ατόμων μεταξύ άλλων και επιστημονικού προσωπικού και διαθέτει άρτια οργανωμένο δίκτυο διανομής. Αυτή είναι η ιστορία του Μανώλη Βουράκη, ιδρυτή της Moviac και ακρογωνιαίου λίθου μιας μεγάλης και ευλογημένης οικογένειας. Ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από το μηδέν για να φτάσει σήμερα να απολαμβάνει τους καρπούς κόπων πολλών ετών. Ας δούμε τώρα την εξέλιξη της Moviac, του δημιουργήματός του, παραθέτοντας τα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα. 1977. Ίδρυση της ομόρυθμης εταιρείας. Αγοράζονται οικόπεδο 4.500 τετραγωνικών μέτρων στα Καθιανά Ακροτηρίου και μηχανολογικός εξοπλισμός με σκοπό την έναρξη παραγωγής και εμφιάλωσης ασετιλίνης στις τότε εγκαταστάσεις 800 τετραγωνικών μέτρων. 1981. Μετατροπή της ομόρυθμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ονομαζόμενη Moviac. Το ακρονίμιο σημαίνει Μονάδα Βιομηχανικών Ιατρικών Αερίων Κρήτης. Τον ίδιο χρόνο σημειώνεται επέκταση των εγκαταστάσεων κατά 1.200 τετραγωνικά μέτρα. Αγοράζεται και εγκαθίσταται μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή και την εμφιάλωση οξυγόνου. 1983. Ανοίγει το κατάστημα Λιανικής στην οδό Μάρκου Μπότσαρη σε ιδιόκτητο κτίριο, Pyromedical. Σκοπός του είναι η προώθηση των ντόπιων προϊόντων Moviac στα Χανιά. Το 2007 η ιδιωτική επιχείρηση διοικούμενη από την κυρία Ειρήνη Ζουράκη γίνεται μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την εξημισία συμμετοχή του γιου της Μανώλη. Σήμερα η Pyromedical εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ISO 9000 και είναι επίσης πιστοποιημένη από το ΕΚΑΠΤΗ για την εμπορία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και ειδών Home Care. 1986. Η Moviac επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε δύο καινοτομικούς τομείς κλειδιά για την εποχή: πώληση και εμφιάλωση όλων των ειδών υγρών και αερίων και εμπορία και επιθεώρηση όλων των τύπων πυροσβεστικού εξοπλισμού. Δημιουργείται η Πυροπροστασία ΕΠΕ. Τώρα φιλοξενεί την τεχνική ομάδα της Moviac, πραγματοποιώντας εγκαταστάσεις και μελέτες πυρασφάλειας. 1994. Πιστοποίηση από τον ελληνικό νεογνώμονα για συστήματα κατάσβεσης και συστήματα ελέγχου ασφάλειας σε πλοία. Η Moviac συνεργάζεται με όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες των οποίων τα πλοία περνούν από τον κόλπο της Σούδας. 1998. Χορήγηση άδεια στη Moviac για την εμπορία και την επιθεώρηση φιαλών υψηλής πίεσης. 2000. Η Moviac εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. 2001. Εκκίνηση λειτουργίας του τρίτου τομέα της Moviac, Moviac Care. Εμπορία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ορθοπαιδικών ειδών και προϊόντων Home Care. 2003 με 2004. Αγοράζονται δύο αποθήκες, μία στον Πειραιά, 1.100 τετραγωνικά μέτρα και άλλη μία στη Θεσσαλονίκη, 700 τετραγωνικά μέτρα, με σκοπό την άρτια διανομή των προϊόντων της εταιρείας. 2005. Ξεκινάει μια μεγάλη επένδυση 5,5 εκατομμυρίων ευρώ σχετικά με την επέκταση των εργοστασιακών εγκαταστάσεων κατά 3.500 τετραγωνικά μέτρα. 2.500 τετραγωνικά μέτρα χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία της νέας γραμμής παραγωγής και αρκετών γραφείων, ενώ 1.000 τετραγωνικά μέτρα χρησιμοποιούνται για αποθήκευση υλικών. Η γραμμή παραγωγής είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες σε όλη την Ευρώπη. Ήδη, η Moviac κατέχει το 75% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του πυροσβεστικού εξοπλισμού. Η Moviac εφαρμόζει το ISO 13485, διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τεχνική υποστήριξη και συντήρηση προϊόντων οξυγονοθεραπείας. 2006. Αγορά νέων αποθηκών στην Αθήνα, Ασπρόπυργος και στη Θεσσαλονίκη, Καλοχώρη, 2.000 και 1.300 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Της Αθήνας είναι το νέο κέντρο διανομής κεντρικής, νοτίου και νησιωτικής Ελλάδος
και της Θεσσαλονίκης γίνεται το κέντρο διανομής Βορείου Ελλάδος και Βαλκανίων. Η Moviac εξάγει ήδη σε 5 χώρες. 2007. Η μεγάλη επέκταση που ξεκίνησε το 2005 ολοκληρώνεται. Μια νέα επένδυση 1 εκατομμύριο ευρώ λαμβάνει χώρα για την ανακαίνιση των παλιών κτηριακών εγκαταστάσεων, 1.000 τετραγωνικών μέτρων. Η Moviac ξεκινάει την εφαρμογή του ISO 14001 περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης. Αυτή την εποχή, οι εργαζόμενοι της Moviac αριθμούν τους 50. 2009. Η Moviac ακολουθεί το σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. 2010. Το δίκτυο εξαγωγών επεκτείνεται στις 26 χώρες παγκοσμίως. 2011. Ο κατάλογος προϊόντων της Moviac αριθμεί περισσότερα από 650 προϊόντα. Δημιουργείται το Κέντρο Διανομής Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, 600 τετραγωνικών μέτρων. Ξεκινάει τη λειτουργία του το Κέντρο Διανομής στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με σκοπό να εξυπηρετεί συνεργάτες στην περιοχή των Βαλκανίων. 2013. Ιδρύεται η GEM Firefighting Equipment, μια θηγατρική της Moviac που έχει την έδρα της στην Κίνα και αποτελείται από μια αξιόλογη ομάδα ατόμων. Η GEM πραγματοποιεί εκτενή έλεγχο ποιότητας σε κάθε πρώτη ύλη που εισάγεται στην Ελλάδα. 2014. Ο κατάλογος της Moviac περιέχει περισσότερα από 940 προϊόντα. Τα κέντρα διανομής της Moviac στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αναπτύσσονται ραγδαία. Τώρα πια φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις διπλάσιας χωρητικότητας, 5.000 και 4.000 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Και τα δύο κέντρα εξυπηρετούν συνεργάτες σε παγκόσμια εξαγωγική κλίμακα. Πλέον, η Moviac αριθμεί 105 εργαζόμενους και εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως.